Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Οριστιάδας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Οπανίδης Χρήστος. Καλησπέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που βγήκατε στην εκπομπή. Νομίζω το θέμα το ξέρετε, ότι όσο περισσότερο γίνει διασύνδεση της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, των αγροτοδιατροφικών προϊόντων με τον τουρισμό, τόσο θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και στην περιοχή, σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους. Επίσης, να είστε καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το γεγονός, όπως είπατε, ότι η δικιά μας περιοχή είναι καθαρά, μα καθαρά για πολλές δεκαετίες ήταν αγροτική. Και μάλιστα όχι απλά ήταν σκέτο αγροτική, έκανε πολύ μεγάλα άλματα στην εξειδίκευση των γεωργικών μας προϊόντων. Βοήθησε πάρα πολύ και η λειτουργία του εργοστηρουσίου ζάχαρης για πολλές δεκαετίες, η οποία εκτόξευσε και την ποσοτική και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων μας. Επίσης, δημιουργήθηκαν και καθετοποιήθηκαν και διάφορα άλλα προϊόντα, αλλά ήταν πάντα προσιλωμένοι όμως καθαρά σαν γεωργική παραγωγή και τίποτε άλλο. Τα τελευταία χρόνια, όπως σωστά λέτε, ο τουρισμός έχει πλέον άλλη δυναμική. Ίσως να είναι και κορυφαία από τις δυναμικές οι οποίες έχουν αναρτήσει πλέον στην νέα πραγματικότητα. Και καλούνται και πολλοί τομείς, όπως είναι και ο αγροτικός, να κουμπώσουν με αυτό το προϊόν. Η Ελλάδα φυσικά παραδοσιακά ήταν όλα τα χρόνια τουριστικό. Όταν λέγαμε τουρισμό, εννοούσαμε μόνο τα νησιά και μέχρι σε ένα βαθμό μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, αλλά νομίζω ότι και η ζήτηση τουριστική πλέον έχει διαφοροποιηθεί. Όταν θα πάνε στην χώρα μας, δεν είναι υποχρεωτικά ότι θέλουν να πάνε μόνο στην Κρήτη ή μόνο στον ήλιο και στη θάλασσα, ενδιαφέρονται και για τον τουρισμό που έχει σχέση με τη μη θαλασσινή περιοχή μας και με τον αγροτικό διατροφή. Εμείς έχουμε σαν σχεδιακές και πρωτοβουλίες όσον αφορά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος που λέτε, και γιατί βλέπουμε ότι και η διπλανή χώρα που είναι η Βουλγαρία, που έχει σε όποια στάδια και όποια σημεία έχει προσπαθεί να συνδυάσει, να συγκεράσει αυτό. Εμείς όμως έχουμε πολύ καλύτερη, σαν γενικότερη περιοχή, καλύτερη υποδομή και δυνατότητα κυρίως να προσαρμοστούν πάνω σε αυτό. Μπορούμε δηλαδή να κατεβάσουμε είτε και να αξιοποιήσουμε προγράμματα και να προσαρμόσουμε όλες τις παραγωγές μας με βάση την αύξηση και ίσως το να εγκαινιάσουμε τον τουρισμό, γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ εμείς σχεδόν καθόλου τουριστικό ρεύμα. Αυτό δύο πράγματα, θα μου επιτρέψετε, βοηθάνε. Το πρώτο είναι να έχουμε η πρόσβαση. Η πρόσβαση είναι το μεγαλύτερο, το α και το ω. Ζούμε σε μια εποχή που οι tour operators, προκειμένου να κάνουν μια πρόταση στο κοινό τους, στους πελάτες, στο πελατολόγιο τους, θα πρέπει να αναφέρονται όχι μόνο στο κόστος, αλλά και στο χρονικό διάστημα. Εμείς μέχρι πρόσφατα θεωρούμασταν ότι είμαστε μακριά. Πιστεύουμε ότι δεν είναι πλέον μακριά. Η Εγνατία είναι ανά πάση στιγμή σε φέρνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα πάνω στην πρόσβαση. Θέλουμε τη βούληση. Εμείς σαν περιοχή μπορούμε να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτό, να δημιουργήσουμε και υποδομές καθετοποιημένες, όπως ξέρουμε ανά την Ελλάδα, που να έχουμε και την παραγωγή. Η δικιά μας η παραγωγή εδώ πέρα δεν είναι μόνο στα κρασιά, και σε διάφορα πολλά άλλα τα οποία μπορούμε να συνδυάσουμε σε σχέση με την φυσική γεωγραφική υποδομή, βουνό που λέμε δηλαδή, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον κόλπο. Ένα το οποίο θέλουμε δηλαδή, ζητάμε και πιστεύουμε ότι είναι εφικτό, γιατί το έχουμε δει, έχει γίνει σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, είναι να καταλάβουμε και οι συνεργάτες μας, οι συνεργάτες του Ροπερέιτος, ότι υπάρχει η δυναμική, μπορούμε να τη δούμε, μπορούμε να προσαρμοστούμε και να παράγουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεται, φυσικά να συζητήσουμε και έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας. Μάλιστα. Εσείς προϊόντα στην περιοχή για αυτή τη στιγμή τι βγάζουμε? Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα μας είναι μόνο αυτά που βιώνουν από εκτακτική καλλιέργεια, όπως είναι το καλαμπόκι, όπως είναι ο ηλίανθος,
Όπως σας είπα, η ζάχαρη δεν βγαίνει πλέον, τα ζαχαρότευτα ελάχιστα, γιατί σταμάτησε η εργοστάσιο ζάχαρης, πράγμα το οποίο ήταν ένα πλήγμα για την περιοχή μας. Είναι δηλαδή προϊόντα.